και αν πέρασε το Black Friday. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν και σήμερα η κίνηση στα μαγαζιά. Οι καταναλωτές δεν το βάζουν κάτω επιδιώκοντας να πετύχουν τις καλύτερες προσφορές. Ειδικά σε περίπτωση που τους ξέφυγε κάτι χθες. Έκανα και χθες, κάνω και σήμερα τις βόλτες μου. Σήμερα ήρθες. Γιατί δεν ήρθες? Επειδή πρώτον είχα πανεπιστήμιο, δεν μπορούσα, και δεύτερον ήξερα τι χαμός επικρατούσε. Τα ψώνια δεν τελειώνουν. Ισχύουν οι προσφορές? Ισχύουν από ό,τι βλέπουμε στις βιτρίνες. Εγώ δεν ψωνίζω, εγώ μόνο παρέα κάνω. Και σήμερα έχει, μπορώ να πω, σε κάποια καταστήματα, δηλαδή είναι μέχρι αύριο. Τι αγόρασες? Έπιασα κάτι για το PC μου. Κάποιοι δηλώνουν πιο επιφυλακτικοί και δεν εμπιστεύονται εύκολα τις προσφορές. Καταρχήν το Black Friday δεν ξέρω καν τι είναι. Το έχω ακούσει μόλις χθες. Δεν πιστεύω σε αυτά τα πράγματα. Ίσως να είναι κάποια πράγματα που μείναν στοκ και απλά τα έβαλαν εκτός. Ίσως κοροϊδεύουν τον κόσμο και απλά δεν το καταλάβει. Ωστόσο, οι καταστηματάρχες είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, ειδικά για τις πωλήσεις των τελευταίων ωρών και τη φρενίτιδα του Black Friday. Πώς πήγαν οι πωλήσεις χθες? Αρκετά καλά, μπορώ να πω. Εμείς έχουμε όμως συχνά 20% έκπτωση. Πολύ καλά, ό,τι περιμέναμε. Οι προσφορές οι δικές μας ήταν για χθες και σήμερα. Και πόσο τις εκατό? Σε κάποια προϊόντα έχουμε 20%, σε κάποια άλλα 30%. Η χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα μύρισε για τα καλά και το πορτοφόλι αναμένεται να πάρει φωτιά, ειδικά μετά την καταβολή του 13ου μισθού.